Πάτρα στο προσκήνιο, κυρίες και κύριοι, και στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Θα γνωρίσουμε τους σοκολατορίχτες του πατρινού καρναβαλιού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πατρινό καρναβάλι χωρίς αυτούς. Πρόκειται για την γλυκιά παρέμβαση σε όλες τις παρελάσεις του πατρινού καρναβαλιού. Θα δούμε την πορεία του συγκεκριμένου εφήμου και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον 18χρονο Θόδωρο. Είναι ένα από τα νεότερα μέλη που μπήκε μέσα στη μεγάλη ομάδα των σοκολατορίχτων. Θα δούμε πώς ξεκίνησε και τι είναι για αυτόν όλο αυτό το έθιμο. Θόδωρε, να σε καλησπερίσω. Έχεις και εσύ το δικό σου ρόλο σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Είσαι και εσύ στους σοκολατορίχτες πλέον. Θέλω αρχικά να μου πεις πώς έβλεπες μικρός όλη αυτή τη διαδικασία που γινόταν στους δρόμους της Πάτρας με τα άρματα που περνούσαν και πετούσαν σοκολάτες. Από μικρός λοιπόν μετήχα στο καρναβάλι, στις παρελάσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις και μία από τις μεγαλύτερες και αγαπημένες μου αναμνήσεις ήταν το τέλος της παρέλασης που κυνήγαγα στην ουσία τα άρματα για να πιάσω κι εγώ μια σοκολάτα. Είναι μια όμορφη και περίεργη στιγμή. Είμαστε όλοι από πίσω, κυνηγάμε το άρμα. Είναι και λίγο έθιμο το να μπορέσουμε, για το καλό που λέμε εμείς οι πατρίνοι, να πιάσουμε αυτή τη σοκολάτα. Τα κατάφερνες πάντα? Όχι πάντα. Εννοείται, γιατί ο κόσμος είναι πολλής, ο ανταγωνισμός θα μπορούσαμε να πούμε μεγάλος. Κάθε φορά όμως που έπιανες μια σοκολάτα ήταν ξεχωριστή στιγμή, ήταν έτσι? Ήταν ξεχωριστή στιγμή, μεγάλη χαρά. Είχα κάτι από το καρναβάλι το οποίο έριχνε αυλιά και συνέχιζε για αυτό το επόμενο. Αυτό ακριβώς. Πέρασαν τα χρόνια όμως και έφτασες σήμερα να αποτελείς έτσι ένα κομμάτι, ένα μέλος σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Αφού λοιπόν τέλειωσα τα βάσανα με το σχολείο, τις Πανελλήνιες και αυτά, αποφάσισα να ασχοληθώ πιο πολύ με το καρναβάλι και έτσι έκανα μια αίτηση στους σοκολατορίχτες, αν μπορώ κι εγώ να γίνω ένα μέλος και να δώσω κι εγώ τη χαρά που έπαιρνα μικρός. Άρα όλο αυτό το είχες φανταστεί ότι μια μέρα ίσως και εσύ να είσαι, πέρα δηλαδή από το ότι κυνήγαγες τη σοκολάτα, είχες φανταστεί ότι να ήμουν κι εγώ πάνω σε αυτό το άρμα? Εννοείται, και πάντα έψαχνα άρθρα, έψαχνα βίντεο και όλα αυτά και φανταζόμουν και εμένα στις φωτογραφίες να ρίχνω σοκολάτες. Όταν έμαθες λοιπόν ότι πάμε, ξεκινάμε, έρχεσαι, θα μπεις και εσύ μέσα σε αυτή την ομάδα και θα έχεις και εσύ αυτή τη χαρά να πετάς σοκολάτες και να χαρίσεις στον κόσμο αυτή τη γλυκιά στιγμή. Πώς ένιωσες? Ένιωσα πολύ όμορφα αφού με δεχτήκανε. Ριχτήκαμε αμέσως, ας πούμε, στον αγώνα να βρούμε τις σοκολάτες. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία μέσα σε ένα χρόνο όπου ήσουν δίπλα σε ανθρώπους που πολλά χρόνια ασχολούνται με αυτό και μιλάω για τη διαδικασία που γίνεται πριν φτάσουμε στην παρέλαση. Να μαζέψουμε τις σοκολάτες, να βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα προσφέρουν γλυκά αυτές τις σοκολάτες που θα καταλήξουν στον κόσμο. Πόσο δύσκολη είναι όλη αυτή η διαδικασία, γιατί είναι και υποχρεώσεις, έτσι? Είναι χρονοβόρα, είναι δύσκολη. Κάναμε πολλά συμβούλια στα οποία συζητούσαμε διάφορα θέματα που οι παλιοί πιο πολλοί είχαν παρατηρήσει στις προηγούμενες χρονιές και πρέπει να επιληθούν. Εγώ προσωπικά βοηθάω και στο αρχείο του σωματείου, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Να τα οργανώσουμε ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε και ένα βιντεάκι που θα προβληθεί σε διάφορες καρναβαλικές εκθέσεις και εκδηλώσεις με την ιστορία των σοκολατοριχτών. Πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο να καταφέρουμε να έχουμε ένα τέτοιο αρχείο και θέλει και πολλή δουλειά. Θέλει αρκετές ώρες. Άρα δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι βγήκαμε, πετάξαμε τις σοκολάτες και τελείωσε. Είναι μια δουλειά που γίνεται όλο τον χρόνο. Γίνεται όλο τον χρόνο, ναι. Και αφιερώνεις τον δικό σου προσωπικό χρόνο σε όλο αυτό. Κάποια άλλα παιδάκια μπορεί να βρίσκονται στις καφετέρειες, μπορεί να βρίσκονται αλλού, εσύ επέλεξες έναν άλλο δρόμο. Εγώ το κάνω ευχάριστα. Από μικρός με το καρναβάλι έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Πάντα συμμετείχα, όπως είπα, και ασχολούμαι ευχάριστα με το καρναβάλι. Μπορώ να περάσω ώρες. Τι είναι για σένα το πατρινό καρναβάλι? Μέρος της ζωής μου, σαν πατρινός. Σαν πατρινός. Πάντα έχω ένα άγχος για το αν θα βγει καλό αυτή τη χρονιά. Παρατηρώ διάφορα λάθη στη διοργάνωση. Δεν τα λέω πουθενά, αλλά
ας πούμε είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα καλά. Αγαπάς πολύ τον Πατερνό Καρναβάλι και πολύ. Θέλεις να έχουμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό. Έτσι. Για να έχουμε και τον τίτλο του καλύτερου καρναβαλιού της Ελλάδας. Να κρατάμε τα σκύπτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι φίλοι σου, φαντάζομαι, γνωρίζουν και οι φίλοι σου ότι είσαι και εσύ πλέον ένας σοκολατορίχτης. Πώς το συζητάτε έτσι στην παρέα σου, πρέπει να είναι πολύ ευχάριστο, έτσι. Είναι ευχάριστο. Είναι μια ξεχωριστή θέση, όπως και το κάνεις, δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Μια ευχάριστη κουβέντα. Όταν κάνουμε εκδηλώσεις, προφανώς τους ενημερώνω και όπου μπορούν να παραβρεθούν έρχονται. Περιμένω εννοείται την τελευταία παρέλαση μπάση και του στοχεύσω. Οπότε τώρα θα έλεγες και σε νεότερα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό, γιατί υπάρχει μια ομάδα η οποία κρατά όλα τα χρόνια το συγκεκριμένο θεσμό, θα λέγαμε. Και καταλαβαίνουμε ότι περνώντας τα χρόνια θα πρέπει και περισσότεροι νέοι να ασχολούνται για να μείνει ζωντανός. Ποια είναι η συμβουλή σου στους νέους, μιας και που είσαι μόλις 18 ετών. Πρέπει τα έθιμα του Πατρινού Καρναβαλιού και τα πιο πολλά, εκτός από εξέλιξη, να μείνουν και τα παλιά έθιμα, όπως είναι ο Σοκολατοπόλεμος και άλλα πολλά τα οποία δυστυχώς έχουν αρχίσει να χάνονται. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να ασχοληθούν, αλλά όχι σαν υποχρέωση εννοείται, να περάσουν καλά και να συμβάλλουν στην πραγμάτωση αυτού που ονομάζουμε Πατρινό Καρναβάλι. Γιατί δεν είναι μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο που βλέπουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες θέλουν βοήθεια, θέλουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι, λες και όλοι οι πατρινοί, μιας και που είμαστε στην Πάτρα και εμείς χτίζουμε και κρατάμε το Πατρινό Καρναβάλι, να έχουν ενεργό συμμετοχή. Εννοείται. Και ως κοινό και ως όπου μπορούν οργανωτές να συμβάλλουν, χορηγοί. Σου εύχομαι να έχεις μια γλυκιά πορεία. Ο Σοκολατοπόλεμος για μας, είπαμε, είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές του Πατρινού Καρναβαλιού. Σου εύχομαι να έχεις μια γλυκιά πορεία η οποία δεν θα σταματήσει. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, Πατρινό Καρναβάλι, Σοκολατοπόλεμος και εσείς μέσα σε αυτό το Σοκολατοπόλεμο. Ένα χρόνο τώρα και εσείς από τα νέα μέλη. Και τι είναι ο Σοκολατοπόλεμος για εσάς, πώς το βλέπατε έξω και πώς αποφασίσατε να μπείτε σε όλη αυτή τη μεγάλη μάχη της σοκολάτας. Ναι, πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι ένιωθα πάντοτε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό βλέποντας τους σοκολατορίχτες να ρίχνουν τις σοκολάτες και έβλεπα πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση στα μάτια των ανθρώπων που έκαναν πολλή προσπάθεια, πολύ αγώνα για να μπορέσουν να πιάσουν έστω μία σοκολάτα. Και πάντοτε τους έβλεπα έτσι με πολύ χαρά και ήθελα κάποια στιγμή να προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σε αυτούς που δίνω τόση πολύ χαρά στους ανθρώπους που θέλουν έτσι να πιάσουν μία σοκολάτα για το έθιμο, όπως λέμε, και για το καλό. Αποφάσισα λοιπόν πέρσι, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν αναμνήσεις τις οποίες κράτησα για όλη τη χρονιά και περίμενα και μετρούσα και τις μέρες για να έρθει πάλι η εποχή που θα πλησίαζαν οι απόκριες. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια, ένας δεύτερος λόγος που με ανάγκασε να γραφτώ στον Σύλλογο είναι η αγάπη και η συστασιά και της κυρίας Ζορμπά, της κυρίας Προέδρου και του κύριου Δημητρόπουλου. Μας αγκαλιάζουν και τα νέα μέλη, τα παλιά βέβαια ακόμα περισσότερο. Και νιώθουμε πάρα πολύ άνετα, πολύ όμορφα, πολύ ζεστά και περνάμε πάρα πολύ όμορφα σε όλες τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη χρονιά. Ανεβήκατε στο Άρμα. Ανεβήκαμε στο Άρμα. Όμορφα, ναι. Ωραία. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, πολύ φαντάζομαι. Πολύ ωραίο συνέστημα, ναι. Ο κόσμος κάτω με διάφορους τρόπους προσπαθούσε να πάρει τις σοκολάτες, έχοντας πολλές φορές και ανάποδα ομπρέλες για να μπορέσουν να μπουν πιο εύκολα μέσα στις σοκολάτες. Βέβαια, σε όλα αυτά πάντα υπάρχουν και παιδιά εθελοντές που μας προστατεύουν, γιατί μήπως υπάρχουν κάποια ατυχήματα. Ναι, γιατί ο κόσμος πέφτει πάνω, θέλω μια σοκολάτα. Ναι, έχετε πολύ χαρά. Βέβαια, εγώ δεν ήμουνα μαθημένη και όλοι μου λέγανε σιγά σιγά η σοκολάτα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ήταν πολύ δρόμο είχαν να φτάσουμε στο τέρμα. Ναι, γιατί πρέπει να γίνεται μια διαχείριση. Ναι, ναι, ναι. Και δηλαδή αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, έχουμε κάποια ποσότητα που πρέπει να τη διαχειριστείς, πώς θα μοιραστεί για να πάρουν όλοι. Περάσαν πολύ ωραία. Εντάξει, το αποκορύφωμα ήταν η τελευταία Κυριακή, εκεί ήταν ακόμα καλύτερα. Και νομίζω, έχετε διάφορους τρόπους με τους οποίους ρίχνετε τις σοκολάτες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Ναι, ναι, ο κύριος πρόεδρος θα σας πει τους διάφορους τρόπους. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εκείνο που μπορεί μακριά
για να μην χτυπήσουμε κάποιο παιδί μεμονωμένα, όχι σε πακέτα, γιατί είναι λίγο δύσκολο και επικίνδυνο. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε ότι δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Όχι, έχει κάποια κόλπα. Εγώ το μόνο μου είπαν πιο μακριά, για να μπορούν να το πιάνουν πιο πολλά άτομα και να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα και έχουμε προβλήματα. Οπότε, μέχρι και εσείς να φτάσετε να μάθετε, χρησιμοποιείτε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για να βλέπουμε με τους άλλους, τους χασέπω, αλλά μέχρι εκεί για να μην υπάρχουν προβλήματα. Πώς τα βλέπετε τα επόμενα χρόνια? Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, θέλει δουλειά όλο το χρόνο. Παλεύετε όλο το χρόνο έτσι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα των τελευταίων εκδηλώσεων στην κορύφωση του Παντερνού Καρναβαλιού, όπου κλείνεται γλυκά τις παρελάσεις. Έχει μια διαδικασία, έχει και μια κούραση και έχει και ένα μεγάλο αγώνα. Έχει πολύ αγώνα. Βέβαια, σε όλα αυτά έχουμε βοήθεια. Έχουμε την κυρία Κουρή, η οποία μας έχουμε κάνει συγκεντρώσει πολύ περισσότερο, πολύ νωρίτερα από αυτές τις μέρες. Δηλαδή, περίπου ένα εξάμηνο πριν κάναμε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες συναντήσεις για να τα βάλουμε τα πράγματα να είναι όλα τακτοποιημένα. Μας βοηθάει και ο κύριος Δήμαρχος, που μας δίνει πάντοτε τη βοήθειά του και λεωφορεία για να ανεπαίρνουμε πάντα στην Αθήνα για να διαδώσουμε αυτό το έθιμο. Θέλει αγώνα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και δίνουμε πολύ χαρά στον κόσμο. Σκέφτεστε να μάθετε κανένα κόλπο, δηλαδή να αρχίσετε να εξασκήσετε? Σιγά σιγά θα ρωτήσω. Ναι, βέβαια, προσπαθούμε να μην γίνονται έτσι με προβλήματα, αλλά αφήνουμε τώρα τη σκυτάλη στους προέδρους που έχουν περισσότερη πείρα. Και πάντοτε οι φίλοι και οι γνωστοί μας έχουν πει σε ποιες γωνιές θα είναι για να μπορέσουν να πιάσουν μια σοκολάτα έτσι για το καλό, να την κρατήσουν γιατί μέχρι του χρόνου. Τα παιδιά σας είδαν να ανεβαίνετε πάνω στο άρμα και να. Ξαφνικά η μαμά πετάει σοκολάτες. Πώς το υποδέχθηκαν όλο αυτό που συμβαίνει? Πολύ χαρά, με περιμένουν και αυτά σε κάποιες γωνιές. Δεν θέλουν βέβαια ακόμα να ανεβούν, γιατί είναι στα γκρουπ του κρυμμένου θησαυρού. Έχουν αυτή τη χρονιά έτσι έχουν κανονίσει. Με πολύ χαρά, τους αρέσει και όλοι μας περιμένουν πάντα στη γωνία. Σας είπαμε πολύ έτσι, αγωνία για να μπορέσουν να πιάσουν έστω μια σοκολάτα. Χρειάζεται συμμετοχή το Παντερνό Καρναβάλι. Χρειάζεται χρόνο από όλους μας και ο καθένας από το δικό του μετέρι να μπορεί να προσφέρει για να βοηθά έτσι ώστε να μένει το πρώτο, το καλύτερο, το Παντερνό Καρναβάλι. Και εσείς από τη δικιά σας πλευρά αποφασίσατε να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι, θα το έλεγα, σε αυτή τη διαδικασία και το συνέστημα έτσι όπως μου το περιγράφετε, είναι υπέροχο. Βρήκατε τη θέση σας. Είναι συγκλονιστικό, είναι υπέροχο. Και σας είπα ότι πάντα μετράμε τις μέρες μέχρι να έρθει. Εμάς θα έχω πει στον κύριο Πρόεδρο, αν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο ενδιάμεσο, γιατί είναι πολύ, πολύ το διάστημα μέχρι τις απόκρισεις. Μην καθόμαστε. Δεν γίνεται, μην καθόμαστε. Κάτι άλλο για να δώσουμε έτσι στον κόσμο χαρά και να τους γλυκάνουμε. Εύχομαι να έχετε κι εσείς λοιπόν μια γλυκιά συνέχεια. Και σε εσάς, καλό Παντερνό Καρναβάλι. Να είστε καλά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που θα μιλήσουμε και μαζί, κυρία Χριστίνα μας. Παρομοίως. Μορφή στους σοκολατορίχτες. Σας αγαπάει όλος ο κόσμος, σας γνωρίζει όλος ο κόσμος. Καλοσύνη τους. Και ξέρει ότι περιμένει από το δικό σας πέταγμα μια γλυκιά σοκολάτα με πολύ αγάπη. Είστε πάντα με το χαμόγελο. Προσπαθώ. Πάντα, κάθε χρόνο. Προσπαθώ. Εκεί πόσα χρόνια? Σοκολατοπόλεμο 11. 11. Καρναβάλι άπειρα. Άπειρα. Από μικρό παιδί καρναβαλίστρια. 11 χρόνια. Λόγω του σύζυγου. Από όταν το γνώρισα, του έκανα τη χάρη να μην βγαίνω κρυμμένο θησαυρό και να ασχοληθώ με σοκολατοπόλεμο. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα χρόνια. Ναι. Για πάμε να δούμε πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια. Ξεκινήσατε, μπήκατε μέσα στους σοκολατορίχτες και αρχίσατε και βγήκατε την πρώτη χρονιά να πετάξετε σοκολάτες. Και τότε. Mm-hmm. Ήταν και οι μεγαλύτεροι σοκολατορίχτες, πολύ πιο έμπειροι, που τώρα έχουν μεγαλώσει, έχουν αποσυρθεί και ένιωθα πάρα πολύ μικρή μπροστά τους και χωρίς εμπειρία. Ανεβήκατε όμως το άρμα. Παρ' όλα αυτά, λίγες δυσκολίες στην αρχή, με την φροντίδα τους τα καταφέραμε. Μέσα στα χρόνια μάθαμε όλα τα πετάγματα. Δεν μπορώ να συναγωνιστώ τον κύριο Δημητρόπουλο. Mm. Είναι συναγωνιστός. Είναι must. Ναι, δεν το συζητώ. Παίρνει δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Είναι συναγωνιστός. Ούτε νομίζω ότι είναι εύκολο ποτέ κανείς να τον συναγωνιστεί. Αλλά αρκετά κόλπα μας έχει περάσει και εμάς. Τα συναισθήματα επάνω στο άρμα. Καταρχήν να πούμε, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται. Mm-hmm. Συμμετέχετε, είστε μάλλον από την αρχή, εκεί που αφήνουμε το λάβαρο, το καρναβαλικό στο Δημαρχείο της Πάτρας. Συνοδεύετε όλο το καρναβάλι. Βεβαίως. Δεν λείπετε από πουθενά. Βεβαίως, προσπαθώ. Και πώς είναι όλα αυτά τα συναισθήματα με το αποκορύφωμα, το πέταγμα της σοκολάτας στον πολίτη που περιμένει, στον καρναβαλιστή που περιμένει, είναι και το έθιμο, είναι και το για το καλό
θέλω την σοκολάτα του πατρινού καρναβαλιού. Για τους πατρινούς καρναβαλιστές, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απλά έθιμο, είναι η ζωή μας. Περιμένουμε όλο το χρόνο τις συγκεκριμένες μέρες. Πέρα από τη χαρά και την όμορφη ένταση, παίρνουμε κι εμείς χαρά από τα μάτια του κόσμου που περιμένει σοκολάτα. Ειδικά των παιδιών. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια. Έχετε δει να περνούν τα χρόνια, να έρχονται δυσκολίες, να αντιμετωπίζονται. Ασφαλώς. Γιατί δεν, το είπα και πριν, δεν είναι εύκολο. Όχι. Και δεν είναι μια μέρα. Και να πω ότι οι δυσκολίες δεν θα αντιμετωπίζονταν εάν δεν υπήρχε η αγάπη των μελών για το έθιμο, η χαρά που έχουμε γι' αυτό και βέβαια και η οικονομική συμβολή όλων των μελών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και ειδικά στα χρόνια γιατί της κρίσης. Λάβετε κατά νου τα τελευταία χρόνια σοκολάτες για τον πόλεμο εξασφαλίζουμε μόνο εμείς. Είναι λίγο στενάχωρο, έτσι. Ναι, αλλά και χαρούμενο το ότι τα καταφέρνουμε. Θα έπρεπε όμως, θεωρώ και εγώ και νομίζω συμφωνείτε σε αυτό, θα συμφωνήσετε, θα έπρεπε λίγη παραπάνω προσπάθεια από όλους μας, δηλαδή δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τους σοκολατορίχτες να παλεύουν για αυτό το συμφωνώ έθιμα, ότι θα ήταν ωραίο, δεν μπορώ όμως να παραβλέψω ότι υπάρχει καλή διάθεση. Δηλαδή βοηθηθήκαμε στο να ανέβουμε στην Αθήνα, να διαφημίσουμε το έθιμο και την πόλη μας, δεν είναι λίγο. Ξέρουμε όλοι ότι τα οικονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα. Πάσα προσφορά δεχθεί από εμάς. Αλλά δεν θα αφήσουμε τόσο εύκολα το έθιμο να φύγει. Η διαχείριση της σοκολάτας. Λοιπόν, το είχα πάντα και σαν απορία. Ξεκινάτε. Πρέπει να διαχειριστείτε όλον αυτό τον όγκο της σοκολάτας. Και πρέπει να γίνει έτσι ώστε από την έναρξη των παρελάσεων μέχρι το τέλος αυτοί που περιμένουν να πάρουν έτσι μια σοκολατίτσα για το καλό. Πόσο εύκολο είναι και πόση δουλειά θέλει και οργάνωση back στο πίσω μέρος για να πούμε ότι είστε και πολλά άτομα. Ουσιαστικά σταματάμε πάρα πολύ λίγο την ενασχόληση με το έθιμο. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι αρχίζει πάντα το ψάξιμο για την προμήθεια σοκολάτας. Mm-hmm. Όταν μαζέψουμε την ανάλογη ποσότητα, πάντα γίνεται καταμερισμός ανάλογα με τις εκδηλώσεις και τα άτομα που συμμετέχουν. Φροντίζουμε πάντα ώστε ακόμα και τα τελευταία παιδιά στο τέλος της παρέλασης να μην μείνουμε παράπονο. Έχω δει άνθρωπο να φλέει που δεν πήρε σοκολάτα, να σας πω την αλήθεια, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για τον πατρινό. Και ήταν και δίπλα μου δηλαδή και του έδωσα μία σοκολάτα, μιας και που την κράταγα στα χέρια μου. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, έχετε πολύ το δίκιο. Με μένα μάλιστα πολλές φορές κακιώνουν, γιατί το λέω, δίνω προτεραιότητα στα παιδιά. Τα παιδάκια. Δεν είναι το ίδιο αν δεις δύο παιδικά μάτια, συνήθως καβάλα στον μπαμπά καλικούτσα, να κάνουν έτσι στο τέλος επειδή πήραν τη σοκολάτα. Και πάντα τα ψάχνω. Σίγουρα προηγούνται και το λέω. Με το βλέμμα, έτσι. Ναι. Κουνάν χεράκια εκεί, περιμένουν πώς και πώς. Και όπως και να το κάνουμε, τα μάτια των παιδιών δεν είναι το ίδιο με το ενήλικα όταν μας κοιτάνε και έχουν πάρει σοκολάτα. Και νομίζω ότι και τα παιδιά είναι. Τα παιδιά είναι η συνέχειά μας. Δεν το συζητώ. Οπότε μεταλαμπαδεύεται όλο αυτό το συνέστημα που κι εσείς έχετε εκείνη τη στιγμή, έτσι. Βεβαίως. Είναι οι μικροί μας καρναβαλιστές. Ένα περιστατικό θέλω. Που μέσα στα χρόνια να είναι το περιστατικό που πηγαίνοντας προς τα πίσω το χρόνο είναι αυτό που έρχεται πρώτο στο μυαλό. Δεν ξέρω, ένα αστείο περιστατικό, ένα περίεργο περιστατικό. Δεν θέλω ένα κακό περιστατικό. Όχι. Θέλω... Δεν έχουμε κακά περιστατικά. Ναι. Και αν κάποιο πάει να γίνει λίγο κακό, το κάνουμε καλό, να είστε σίγουροι. Είδατε η πείρα τι κάνει. Να είστε σίγουροι. Καλή διάθεση είναι, δεν είναι μόνο πείρα. Είναι και καλή διάθεση, είναι και η πείρα. Πρέπει να ξέρει να το προβλέψει και να έχει και τον τρόπο αντιμετώπιση. Όπως είναι γνωστό στους περισσότερους, τα άρματα είναι πολύ παλιά του σοκολατοπόλεμου. Κάτι πλατφόρμες είναι, ναι. Που και γι' αυτό έχουμε μπει και φαινόμαστε λίγο απόλυτοι, να μην ανεβαίνουν άτομα κάτω από 18. Έχουμε όλοι φάει την ντούμπα μας τα άρματα. Ναι. Και η συντήρηση που γίνεται είναι ποτέ. Εγώ κρατάω πρώτον αυτό. Χρειαζόμαστε σοκολάτες, περισσότερες χορηγίες και καινούργια άρματα για τους σοκολατορίχτες. Το καινούργια είναι αρκετά δαπανηρό, όνειρο, μακρινό. Εγώ το κρατάω. Ας υπάρχει ελπίδα. Ας είναι βέβαια. Μια χρονιά λοιπόν, φορτώνοντας τις σοκολάτες, μόλις άρχισε η παρέλαση, έσπασε ο άξονας του άρματος. Ακινητοποιήθηκε το άρμα, ένα άρμα γεμάτο σοκολάτες. Κατέβηκαμε κάτω, δεν είχαμε και τι να κάνουμε. Και όρμηξε ο κόσμος για σοκολάτο αρπαγή, όχι σοκολάτο πόλεμο. Σαν τα μυρμήγκια επάνω στο άρμα. Δεν έμεινε βέβαια τίποτα, αλλά μέχρι συγκρούστηκαν μεταξύ τους για το τι θα πάρουν. Ευτυχώς δεν ξανασυνέβη κάτι ανάλογο. Και θα ευχηθούμε να μην ξανασυνέβη. Ακριβώς. Και χρειαζόμαστε καινούργια
άρματα για τους σοκολατορίχτες. Και ειδικά για το παιδικό καρναβάλι με τα μικρά σοκολατορίχτακια. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι και θέμα ευθύνης για τα μικρά που ακολουθούν. Για πάμε, γιατί έχετε και το μικρό εκεί. Τι γίνεται? Ο νεαρός κύριος είναι νεαρός. Αντίγραφο του πατέρα του στο σοκολατοπόλεμο. Έπρεπε να το περιμένουμε. Νομίζω. Είναι μικρό σοκολατορίχτη, συμμετέχει στο παιδικό καρναβάλι. Ετών. Πέντε και κάτι, βεβαίως. Συμμετέχει στο καρναβάλι, ωραιότατα, και έχει μάθει από τον μπαμπά πώς πετάμε τη σοκολάτα. Νομίζω είναι το πιστό αντίγραφο που έρχεται. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο διάδοχος της κατάστασης. Γενικά είναι πιστό αντίγραφο. 5 χρονών. Και εμφανισιακά και στον τρόπο σε όλα είναι πιστό αντίγραφο. 5 χρονών και να ξέρει και κόλπο. Τέλεια. Τέλεια. Δεν θα ξεχάσω πριν 4 χρόνια περίπου. Γυρνώντας από τη δουλειά μου το βράδυ, ήταν οι δυο τους στο σπίτι, ο μικρός ίσα που περπατούσε και τους πέτυχα με ένα κουτί λάκτα να δείχνει ο μεγάλος το μικρό πώς πετάγεται η λάκτα. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Ναι, τρομερό. Ναι, ναι. Είναι άψογο σοκολατορίχτης πια. Τι είναι για σας το πατρινό καρναβάλι? Είναι... Γιατί συμμετείχατε και στον κρυμμένο θησαυρό, mm-hmm. η πορεία σας, εντάξει, δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Να πούμε, γιατί μπορεί πολλοίς κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και είναι λογικό να μην ξέρει, ο κρυμμένος θησαυρός δεν είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο, δεν θέλει 2 λεπτά, θέλει και εκεί πάρα πολύ χρόνο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πατρινού καρναβαλιού και όποιος ασχολείται, ασχολείται γιατί θέλει να ασχοληθεί και να δώσει χρόνο. Βεβαίως. Τι είναι για εσάς λοιπόν το πατρινό καρναβάλι και τι είναι για εσάς αυτός ο σοκολατοπόλεμος? Το πατρινό καρναβάλι είναι το έθιμο που κάνει ξεχωριστή την πόλη μας. Για μας η χαρά μας. Θα ήταν καλό ακόμα περισσότεροι πατρινοί να ασχοληθούν με αυτό για να διαδοθεί το έθιμο και να το στηρίξουν και οι γενιές που έρχονται. Με λύπη διαπιστώνω ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν δει ποτέ παρέλαση και μένουν στην Πάτρα. Δεν είναι κάτι άσχημο. Δεν είναι κάτι κακό. Είναι ένα πολύ ωραίο έθιμο της πόλης που με πολύ χαρά αν το αντιμετωπίσουμε θα βγει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι ωραίο να προβάλλονται πόλεις που άρχισαν καρναβάλι πολλά χρόνια μετά από εμάς. Ο δε σοκολατοπόλεμος θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το πατρινό καρναβάλι. Δεν νοείται πομπή χωρίς να κλείνει με γλυκιά σοκολάτα. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το σκεφτεί πατρινός ότι θα γίνει κάτι. Ας θεωρήσουμε λοιπόν υπεύθυνος ο καθένας τον εαυτό του για να διατηρήσουμε και αυτό το έθιμο, το οποίο κρατά πάρα πολλά χρόνια στην Πάτρα. Εγώ θα σας ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια, γλυκιά συνέχεια. Είστε, όπως είπα και στην αρχή, ένα πρόσωπο που το συνδέουμε με το σοκολατοπόλεμο. Ναι, είστε καλά. Και είστε πάντα γλυκιά με το χαμόγελό σας. Δίνετε και προσφέρετε στην πόλη και σε όλους εμάς. Και σας ευχαριστούμε θερμά για την πορεία σας. Να είστε πάντα καλά και του χρόνου. Περικλής Δημητρόπουλος, ένα όνομα, μια ιστορία. Ο σοκολατοπόλεμος ο ίδιος. Αν δεν είστε εσείς, δεν υπάρχει, λένε, σοκολατοπόλεμος. Όλα τα μέλη των ομάδων. Όχι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί είναι η ομάδα. Εγώ προσπαθώ, βέβαια, λίγο περισσότερο, αλλά όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τα πάντα για τους σοκολατορίχτες, τα σωματεία, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Θέλει ο τηλεθεατής, και εγώ πρώτα απ' όλα, να μάθω όλη την ιστορία. Κοιτάξτε, τα σωματεία, να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είναι το σπουδαιότερο για να δείτε πώς έχει ξεκινήσει. Το έθιμο έχει ξεκινήσει από πλούσιους πατρινούς το 1899. Στη συνέχεια ήρθε και η περίοδος του πολέμου και λοιπά, πετάγανε αυτοί. Θυμάμαι από παλού λίγους πατριώτες που λέγανε ότι κάνανε βόλτες στην Πάτρα μέσα, επειδή η Πάτρα ήταν μικρή, στην πλατεία Γεωργίου, πετάγανε σοκολάτες στους εξώστες, στα μπαλκόνια. Να μην φανταστείτε τα μπαλκόνια αυτά που έχουμε σήμερα, έτσι, καμία σχέση. Τα μικρά, τα μπαλκόνια και υπήρχε κάποιος εξώστης εκεί. Όλοι μαζευόσατε να πιάσουν καμιά σοκολάτα και για το γούρι, για όλα και για το καρναβάλι. Θέλουν όσο δυνατόν, όλοι θέλουν να φύγουν αυτή τη γλυκιά γεύση που τους μένει. Τη γούρικη που λένε. Το γούρι. Το γούρι, ναι. Το γούρι. Πιάσαμε τη σοκολάτα του πατέρου καρναβάλι. Στη συνέχεια, βέβαια, όταν ανέλαβε ο Δήμος το καρναβάλι, ανέλαβε και το σοκολατοπόλεμο. Τον οποίο τον κράτησε μέχρι το 1991 που έγινε το πρώτο σωματείο, η σοκολατορίχτη, το δικό μας το σωματείο.
Φτιάξαμε λοιπόν τους σοκολατορίχτες. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε, επειδή ο Δήμος δεν έβαζε χρήματα, τότε τι γινότανε. Τότε υπήρχε ένα ποσό το οποίο το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο και αγόραζαν σοκολάτες. Δεν υπήρχε όμως το κίνητρο να μπουν και άλλα άτομα, όπως κάνουν οι παλιοί πατρινοί, να προσπαθήσουν να βρουν εταιρείες και να βοηθηθεί περισσότερο το έθιμο. Όμως το διατήρησε. Εμείς λοιπόν το 1991 αποφασίσαμε να κάνουμε τον πρώτο σύλλογο, ο οποίος σύλλογος θα ήταν ο σκοπός του η αναβίωση του εθίμου και όχι μόνο την τελευταία, γιατί πετάγανε σοκολάτες μόνο την τελευταία Κυριακή και σε άλλες εκδηλώσεις. Πράγματι το κατορθώσαμε αυτό και σιγά σιγά φτάσαμε στη δημιουργία και δεύτερου σωματείου, διότι ο Δήμος τότε μας έδινε ένα άρμα μόνο. Υπήρχαν προβλήματα, δεν είχαμε εμείς άρματα. Η πολιτική δική μας από παλιά ήταν να πετάμε με φορτηγά. Γιατί το φορτηγό το φορτώνεις μια και καλή και είναι έτοιμο. Βέβαια, όταν λέω φορτηγό, υπήρχε μια καρναβαλική, ένας καρναβαλικός στολισμός γύρω-γύρω. Βάζαμε αυτά τα κοντραπλακέ, όπως λέμε, καρναβαλικά ζωγραφισμένα. Μπορούσαμε να βάλουμε κάποια πανιά με τα χρώματα του καρναβαλιού κλπ. Βέβαια, ο Δήμος καλλιτεχνικά δεν το ήθελε αυτό. Ήθελε αυτό το σύστημα που είχε επικρατήσει μέχρι τώρα, της πλατφόρμας, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λίγο αρχαίο, για να τα λέμε με το όνομά τους. Το δεύτερο όμως πρόβλημα για μας, όταν υπάρχει πολύ φορτίο, χρειάζεται μεταφόρτωση. Δηλαδή πρέπει από τις αποθήκες της δικές μας να πάει οι σοκολάτες κάτω, που εκεί στο χώρο που θα βρίσκονται αυτά, και μετά να κάνουμε δεύτερη μεταφόρτωση. Και αυτά όλα γίνονται με το χέρι, γιατί εμείς δεν έχουμε παλετοφόρα αυτά τα καινούργια, ούτε γερανούς για να μπορούν να ανεβαίνουν απευθείας. Οπότε όλα με το χέρι, όλα με το χέρι, και τα άτομα ήδη έχουν μια μεγάλη κούραση την τελευταία Κυριακή, γιατί αυτά πρέπει να ανέβουν απάνω και νωρίς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πρόβλημα των καιρικών συνθηκών που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, αν βρέχει, δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε τα πράγματα αυτά. Πρέπει να βάλουμε κάποιο νάιλον να πάρουν προστατευτικά. Γιατί ξέρετε, αν βραχεί η σοκολάτα, εδώ είμαστε υπεύθυνοι τα σωματεία. Και ο πρώτος υπεύθυνος είναι οι πρόεδροι. Ναι, πρέπει η σοκολάτα να φτάσει άρτια. Ακριβώς, και ο άλλος να την πιάσει. Άσχετα, άμα βρέχει. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο 1900, μετά το 1991 που έγινε το πρώτο σωματείο, φτάνουμε το 1996, φτιάχνουμε το δεύτερο σωματείο που είναι οι σοκολατομαχίες. Στη συνέχεια το 1997 πάλι είχαμε μέλη να πετάξουμε, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε, γιατί αυτά είναι παλιά τα άρματα και δεν μπορούν να βάλουν, γιατί πρέπει να υπολογίσετε όχι μόνο το βάρος των ανθρώπων, των σοκολατοριχτών που πετάνε, πρέπει να υπολογίσετε και το βάρος των σοκολατών. Και αναγκαστήκαμε το 1997 με καινούργια μέλη να κάνουμε το τρίτο σωματείο, που είναι οι σοκολατοδρομίες. Για να δείτε πώς πάει η κατάσταση. Μέχρι λοιπόν το 2002 τα βγάζαμε πέρα. Το 2002 έχουμε νέες ανάγκες. Θέλουν να μπουν και άλλα άτομα. Και αναγκαστήκαμε και κάναμε και άλλο σωματείο. Είναι οι σοκολατομανίες. Βέβαια, όλα αυτά τα σωματεία ήταν υπό την αιγίδα του πρώτου συλλόγου, που ήταν οι σοκολατορίχτες. Μεταξύ μας τα σωματεία συνεργάζομαστε. Εντάξει, στο Δήμο υπήρχαν προβλήματα. Ένα σχέση τσακώνονται τα σωματεία, δικαιολογίες. Δείχνουν ότι εμείς μεταξύ μας δεν έχουμε καλές σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το έχουμε λύσει εδώ και πολλά χρόνια μεταξύ μας. Και το 2007 αναγκαζόμαστε με κάποια άλλα καινούργια μέλη να φτιάξουμε λοιπόν και το πέμπτο σωματείο. Τα οποία ήταν, σας είπα, το πέμπτο σωματείο είναι οι σοκολατοπαίκτες, ναι, τους βλέπουμε εκεί πίσω. Το 2007. Μας. Και όλα μαζί λοιπόν να μπορούμε να αγωνιστούμε να πάρουμε 5 πλατφόρμες. Αυτή ήταν η πολιτική μας. Δυστυχώς 5 πλατφόρμες δεν τις πήραμε ποτέ. Δεν μας έδωσε ο Δήμος. Και αναγκαζόμαστε το ένα σωματείο να μοιράζεται με το άλλο, να γίνεται διαδικασία, η οποία σε ορισμένοι έλεγαν εγώ δεν είχαν καλή θέση, ο άλλος λέει ότι μας τα παίρνουν οι παλιοί, εμείς είμαστε νεότεροι και εμείς βοηθάμε. Εντάξει, αυτά τα λύναμε όμως μεταξύ μας, παιδιά, δεν ήμασταν σε θέση να φτιάχνουμε και άρμα. Γιατί ο Δήμος σαν οργανωτής μας έφτιαχνε τα άρματα. Και υπήρχαν 5 άρματα, υπάρχουν απάνω. Αλλά μία μας λένε ότι είναι φορτωμένα, ότι είναι χαλασμένο, μία λέει ότι ο άξονας έχει. Αυτό πρέπει να λήξει, νομίζω. Να λήξει. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, δηλαδή δεν θέλει ο Δήμος να πληρώσει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να. Δηλαδή με φορτηγά, προσέξτε, με φορτηγά τα οποία θα ήταν ντυμένα καρναβαλικά, έχει ο Δήμος φορτηγά. Mm-hmm. Το μόνο που θα κάνανε, θα φτιάχνανε ένα κουβούκλιο, να το πω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, το οποίο θα το βγάζανε κάθε χρόνο και θα το ξαναβάζανε.
Με ένα σιδερά. Το πρόβλημά του ήταν ο σιδεράς. Σιδεράδες έχουν απολύσει από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, έχουν σιδεράδες. Οπότε αυτό πρέπει να τακτοποιηθεί, λέτε, κάποια ναι, στιγμή. Ναι, να τακτοποιηθεί, διότι έχουμε και οδηγό. Τώρα τι χρειάζεται. Προσέξτε, το δεύτερο πρόβλημα που για αυτήν την ταλίκα, για να την τραβήξουμε, θέλει και κάποιον να την τραβήξει. Δηλαδή μια ρεμούλκα. Δεν μπορεί, είναι ρεμούλκα στην ουσία και την τραβάει κάποιο αυτοκίνητο. Σωστά. Η τρακτέ την μένουν καρναβαλικά. Αντίθετα με το φορτηγό, θα έχουμε τον οδηγό απάνω, το σταματάμε όπου θέλουμε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα στο δρόμο, δεν έχουμε, μπορεί να γίνει. Βέβαια, να φανταστείτε ότι ο δρόμος, εντάξει, είναι στην κεντρική Πάτρα. Δεν έχουμε. Πέσει καμιά λακκουβίτσα, δεν το συζητάμε. Πάντως, η λακκουβίτσα μπορεί να κάνει ζημιά στο σειρώμενο άρμα, σε αυτή την πλατφόρμα που λέμε. Ναι, το γιατί κάστρο. Είναι και πολύ το βάρος. Είναι πολύ το βάρος. Είναι ότι θέλουν. Δεν έχουμε, πρέπει να γίνουν ειδικές θήκες να μπαίνουν μέσα οι σοκολάτες, διότι με ένα απότομο φεύγει η σοκολάτα και φεύγουν και τα κουτιά. Και φεύγει η σοκολάτα, φεύγετε όλοι μαζί. Όλοι μαζί, γιατί πέφτουν όλα πίσω. Γιατί όλες αυτές οι σοκολάτες είναι ανοιχμένες. Έχουμε κάνει προεργασία για να μπορούμε να πετάμε και να ικανοποιούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στα πετάγματα. Πάμε στη ρήψη της σοκολάτας. Εσείς, είπαμε, είστε ο αρχηγός στα κόλπα. Ξέρετε όλα τα κόλπα που μπορούν να υπάρξουν. Έχετε διάφορους τρόπους με τους οποίους ρίχνετε Σωστά. την σοκολάτα. Θα δούμε στο τέλος, θα δούμε και εικόνα. Πώς τα μάθατε όλα αυτά, δηλαδή τι κάνατε σπίτι σας, αρχίσατε και το δοκιμάζατε. Κοιτάξτε, είναι η εμπειρία. Τι έγινε, είναι πώς φτάσαμε οι ανάγκες. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, εδώ έχουμε πολλά είδη σοκολατοπόλεμου. Mm-hmm. Όταν ξεκινάμε, ας πούμε, να σας φέρω παράδειγμα την τελετή ανάξης, θέλει απλό σοκολατοπόλεμο. Mm-hmm. Όπως και στο Λάβαρο. Δεν είναι, και η σοκολάτα μπορεί να είναι και μικρή. Σε αυτά τις δύο. Έχουμε το καρναβάλι των μικρών, ας πούμε, που είναι η επόμενη παρέλαση. Στο καρναβάλι των μικρών και πάλι εκεί θέλουμε μικρή σοκολάτα, διότι δεν στοχεύουμε μπαλκόνια. Στοχεύουμε τα παιδιά, τα κοντά και θέλει μικρή σοκολάτα. Μικρά χεράκια. Όμως, όπως και η περίπτωση το τελευταίο Σάββατο που κάνουμε τη βόλτα στο ιστορικό κέντρο. Βέβαια, ναι. Εκεί δηλαδή, αν τύχει κανείς να είναι στο μπαλκόνι, δεν πετάμε σοκολάτα. Και το άρμα αυτό που είναι το βαγονέτο δεν έχει καμία σχέση με τη μεγάλη πλατφόρμα το κάστρο. Mm-hmm. Αυτή η πλατφόρμα που πετάγεται την τελευταία Κυριακή, η πλατφόρμα, σε πάση περιπτώσει, για να μην αδικό όλα τα σωματεία, είναι μεγάλη και έχει και ειδικό πέταγμα που είναι στα μπαλκόνια. Είναι η μπαλκονάτη. Η μπαλκονάτη σοκολάτα είναι αυτή που ξεκινάει από 85 γραμμάρια για να μπορεί να φτάσει από το δεύτερο όροφο και πάνω. Βέβαια η 30 η σοκολάτα φτάνει και στον πρώτο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεκινήσατε εσείς, ασχοληθήκατε με όλο αυτό. Έγιναν κάποια πειράματα. Δεν μπορεί. Εδώ μου μιλάτε πειράματα για γραμμάρια, πάντα. Εδώ μου μιλάτε ναι, για. Η πρώτη φτάνει εκεί, ναι, 85 ναι. φτάνει Εξαρτάται εκεί. Εξαρτάται και τι διαθεσιμότητα σοκολάτας έχουμε. Γιατί μετά όλα αυτά που λέω τα γραμμάρια, μπήκαν και τα σακουλάτα. Τα σακουλάτα. Δηλαδή, έχουμε και το σακουλάτι. Πολλές σοκολάτες μέσα σε ναι, και φεύγει αυτό. Αυτό mm-hmm. εξαρτάται. Άμα είναι 200, άμα 250, αν είναι 150 γραμμάρια, αυτά είναι τα γραμμάρια. Αναλόγως με τα γραμμάρια λοιπόν πάει και στα μπαλκόνια. Και πάει και στους εξώστες. Μπορεί όμως και όταν έχεις πολύ κόσμο να το ανοίξεις το σακουλάτο και να το ανοίγεις από πάνω και το κάνεις σαν βεντάλια και το ρίχνεις για να πάρουν όλοι. Οπότε ναι, πηγαίνεις σε διάφορα σημεία. Εξαρτάται δηλαδή πού είναι ο κόσμος. Οπότε είστε πάνω στο άρμα και μιας και που έχετε όλους τους τρόπους εσείς και τις δυνατότητες, γιατί το έχετε ψάξει και κάτι λίγο παραπάνω, βλέπετε. Εκεί λέτε έχει πολύ κόσμο. Πάμε για να ανοιχτό. Βλέπουμε και το μυστικό του σοκολατορίκτη είναι το εξής. Πρώτον, όταν το άρμα σταματάει, γιατί ξέρετε η παρέλαση είναι μεγάλη, πρέπει λοιπόν εκεί να μην πετάς σοκολάτες. Α, γιατί? Γιατί εκεί βολιδοσκοπείς τι γίνεται. Αν έρχεσαι, καταρχάς, φεύγει η σοκολάτα όταν έρχεται ο άλλος δίπλα. Και, αν πετάς συνέχεια, θα χάσεις τον προγραμματισμό σου. Γιατί εμείς, αν ξεκινάμε από τη. Ας βάλουμε από την Παπαφλέσσα που ξεκινάμε μέχρι το πυροσβεστίο και πιο πέρα λιγάκι, που σταματάμε, πρέπει λοιπόν να ξέρουμε. Διαχείριση. Αν δεν διαχειριστείς το υλικό και διαχείριση. Πού θα τα πετάς. Δηλαδή δεν μπορεί να πετάς μικρή σοκολάτα στο μπαλκόνι, δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ, θα πηγαίνει μόνο κάτω. Δεν θα ικανοποιήσει όμως τα πλήθη που δεν είναι λίγα πάνω στα μπαλκόνια. Βέβαια, ναι. Δεν είναι λίγα και γι' αυτό μερικές φορές σου λέγει μια εταιρεία. Τι θέλει να τη κάνει με καρμά, η σοκολάτα η μεγάλη. Πάει στο μπαλκόνι και πάει πάνω. Και του εξηγούσα. Τους εξηγούσα το εξής. Προσέξτε να διαθέσει σοκολάτα, αν πάνε δύο στο μπαλκόνι, λέω, αυτοί θα τη δοκιμάσουν τουλάχιστον 10 άτομα. Την κόβουνε, λέω, για το γούρι. Ναι, για το καλό. Για το καλό έτοιμο, σου λέει, να πιάσουμε, εντάξει, να φάμε λίγο. Δεν μπορούμε να πάρουμε, τι γίνεται. Κάνουν μια επιλογή, σου λέει, αφού δεν μπορούμε να την πάρουμε για το γούρι, γιατί άλλοι τις κρατάνε.
Είναι, την πολλά, κρατάνε και ένα χρόνο και μετά την αλλάζουν με την επόμενη. Ναι. Βέβαια αυτή η σοκολάτα όμως έχει κάποια λήξη. Ναι, δεν την τρώνε. Όχι, την κρατάνε και σου λέει: εγώ μαζί με την καραμαλική στολή μπορεί να κρατήσει και μια σοκολάτα και δεν θα την ανανεώσω του χρόνου. Βέβαια αυτή η σοκολάτα, όπως καταλαβαίνετε, άμα όπου την έχει μπορεί και να λιώσει. Μπορεί να... Σου λέει: την έχω για αγούρι, άστη. Λοιπόν, ποια είναι τα συναισθήματα τα δικά σας? Γνωρίζω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτό που κάνετε. Γνωρίζω ότι πραγματικά δίνετε την ψυχή σας σε αυτό όλη τη χρονιά. Και σε δύσκολες εποχές, περάσαμε μία δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης και εκείνες τις δύσκολες εποχές το παλέψατε πάρα πολύ σκληρά. Έχουν όλοι να πούν έναν καλό λόγο. Ποια είναι όμως τα δικά σας τα συναισθήματα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι η ευχαρίστηση που δίνει σε όλους τους παρευρισκομένους να πιάσουν μια σοκολάτα. Είναι μεγάλο πράγμα. Θέλει ο άλλος να. Δηλαδή, έχει συνδεθεί το Πατρινό Καρναβάλι με το σοκολατοπόλεμο. Δεν μπορεί να μην γίνει σοκολατοπόλεμος. Από εκεί και πέρα, η όλη η δική μας η προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να κάνουμε μια προεργασία η οποία ξεκινάει από τον Οκτώβριο μήνα. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε πώς είναι δομημένα και τα πέντε σωματεία. Εμείς θα τελειώσει το Καρναβάλι, θα ασχοληθούμε να μαζέψουμε όλο το φωτογραφικό υλικό, το δημοσιογραφικό που μας λείπει και να κάνουμε το αρχείο. Από εκεί και πέρα, έρχεται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όλοι θα κάνουμε, έχουμε τις διακοπές μας, εντάξει δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Από την 1η λοιπόν Σεπτέμβρη αρχίζουν οι συνεδριάσεις, οι οποίες άλλες φορές μπορεί να είναι μια φορά στο 15 μέρο, άλλες φορές 20 μέρες, εξαρτάται και λέμε ποιος είναι ο σκοπός μας, τι περιμένουμε. Να ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν, οι οποίοι είναι δύσκολο. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο σοκολάτα. Εγώ δεν θα πω εταιρείες για να μην διαφημίσουμε κλπ. Υπήρχαν άνθρωποι, εγώ θυμάμαι μία χρονιά επί εποχή είχα μια μεγάλη εταιρεία εδώ, η οποία εταιρεία αυτή ήταν πολυεθνική, αλλά προέρχεται από ένα όνομα ελληνικό. Το οποίο ήταν συνδεδεμένο με το καραβάλι, μάλιστα έφτιανε και ω ελληνικό όνομα και την πατρινή καρναβάλι. Πατρινό καρναβάλι. Από εκεί και πέρα η εταιρεία αυτή δυστυχώς το 2012 μας εγκατέλειψε. Και θέλω να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μια χρονιά μου είχε δώσει 60.000. Δηλαδή συζητάμε για τρομερό νούμερο. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Θυμάμαι μάλιστα όλη η ιδιωτική τηλεόραση και πέσει απάνω. Όλοι, γιατί τι γίνεται, τι έχεις πρόεδρε μου, λέει, τι είναι αυτά κλπ. Με είχε καλέσει μια εκπομπή, θυμάμαι ο Θέμος Αναστασιάδης και το είχαμε γεμίσει εκείνο το τραπέζι. Το τι είχε γίνει, τι είχε πέσει, άλλο πράγμα. Αλλά βοηθάγανε, τους ήταν υπέρ του εθήμου. Βέβαια, όταν έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ το είχα πει τότε, για εγώ να πω και κανένα δύο ονόματα που παίζουν ρόλο. Βασικός τότε ο αρχηγός, δηλαδή ο επικεφαλής, ήταν ο Γιώργος ο Διαμαντόπουλος. Βέβαια, το δεξί του χέρι ήταν ο Ανδρέας ο Τζαβάρας. Ο Ανδρέας ο Τζαβάρας ήξερε τα πάντα. Στο καραμάλι που έβγαινα, τι έκανα, του άρεσε να βοηθήσει το έθιμο. Και πράγματι αυτή η ομάδα και σήμερα μας βοηθάνε. Ήτανε και μετέπειτα δηλαδή που έφυγε ο κ. Διαμαντόπουλος το 2008, όλη αυτή η ομάδα αποχώρησε. Ανέλαβε ο κ. Λαβίδας, πέρναμε και εκεί πέρα, μέχρι το 2012. Στη συνέχεια βέβαια ήταν και στην ομάδα και ο κ. Βιθούλκας, ο οποίος ο κ. Βιθούλκας σήμερα είναι από τους βασικότερους του Πατρινού Καρναβαλιού που μας βοηθάει. Αν δεν ήταν με νούμερα δυνατά, να μπορούμε και βέβαια βάσει κρίση. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το έθιμο. Αυτό που καταλαβαίνω ότι χρειάζεται, πέρα από αυτά που χρειάζονται να γίνουν από το Δήμο, αναφέραμε και πριν και για τα άρματα, τα δικά σας που πρέπει να έχετε, να υπάρχει έτσι μια ωραία εικόνα και μια άνεση σε όλο αυτό που κάνετε, είναι ότι χρειαζόμαστε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν με χορηγίες αυτό που λέμε τον σοκολατοπόλεμο. Γιατί όσους περισσότερους έχετε σοκολάτες, τόσους περισσότερους ρίχνετε. Δεν τις παίρνετε σπίτι σας. Εδώ θα πούμε, πρέπει να πω μια ελληνική εταιρεία. Όταν ανέλαβε ο Μακαρίδης ο Πέτρος ο Τότης, τον οποίο έτυχε να τον γνωρίσω εγώ και για αυτόν και το γιο του μέσω του τότε επικεφαλής, του Δημήτρη του Κυριάνογλου. Θυμάμαι τότε όταν ανέλαβε, λέω, μήπως μπορείτε κύριε Τότη να μας βοηθήσετε. Συγγνώμη, ναι, λέει, μου αρέσει, λέει, είναι παραδοσιακό και πράγματι βοηθούσε. Βέβαια δεν μπορούσε να χτυπήσει τη μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Όμως ήταν μια αξιόλογη. Και στη συνέχεια το συνέχισε. Είχε δυστυχώς μια ατυχία. Ο άνθρωπος από ένα ατύχημα έχασε στη ζωή. Τι να κάνουμε. Όμως ο γιος του, ο Κώστας, πάλι τα ίδια. Βοήθησε. Δηλαδή αυτοί στηρίξανε και ειδικά το 2012. Το 2012 εμείς είχαμε μεγάλο πρόβλημα όταν αποχώρησε η εταιρεία. Αυτοί στήριξαν. Δηλαδή ο Κώστας ο τότε, ο γιος του Μακαρίτη, του Πέτρου, που έδινε αυτό που έδινε. Δηλαδή,
Δηλαδή, γινόταν το έθιμο. Μπορούσε να μην γίνει την ποσότητα, αλλά βοηθήσανε. Και όλοι όμως, να σας πω κάτι, προσπαθούμε και σε διάφορα σούπερ μάρκετ από του. Για να γίνει ο κρατοπόλεμος, θέλουμε φασούλι, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Δηλαδή, δύο κυβότια, ένα, τρία ο άλλος. Εδώ δηλαδή είναι και η μάχη με το Δήμο. Ο Δήμος δηλαδή θα μπορούσε. Τι να, δεν έχετε λεφτά, πολύ ωραία. Πόσα σούπερ μάρκετ έχει Πάτρα, 30, 40 μινιμάρκετ, παιδιά. Αν θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε και να του βάλουμε και χωρίς, από ένα κυβότιο ο καθένας. Ξεκινάμε λοιπόν με μια μεγάλη δομή. Το 40-50 κυβωτίων να μπορούμε να έχουμε κάτι. Δεν μπορούμε να φτάσουμε. Και ένα δεύτερο, έπρεπε η Πάτρα, και το λέω πάλι και μπορεί να γίνουμε και κακός, έπρεπε ο Δήμος της Πάτρας, σαν και ειδικά η κοινοφιλής επιχείρηση, να βγάζει σοκολάτα όπως έγραφε τότε Πατρινό Καρναβάλι. Δηλαδή, εγώ να παρουσιάζουμε στην Αθήνα ή εδώ σε εσάς στο κανάλι, θα έχω σοκολάτα διαφόρων ειδών και θα λέει Πατρινό Καρναβάλι. Το παίρνει λοιπόν το κανάλι και φαίνεται απάνω νάτι. Γιατί βέβαια υπάρχει μια έμεση διαφήμιση, δεν το συζητάμε, αλλά. Όταν φαίνεται Πατρινό Καρναβάλι, αμέσως πάει στην Πάτρα. Βέβαια, σοκολατοπόλεμος γίνεται μόνο στην Πάτρα. Δεν γίνεται όμως μόνο στην Πάτρα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κατοχυρώσει το έθιμο. Πρέπει να κατοχυρώσουμε το έθιμο, είναι κάτι που το φωνάζετε. Το φωνάζω και αν πάτε στο διαδίκτυο και πατήσετε, θα δείτε μικρά καρναβάλια έχουν βάλει σοκολατοπόλεμο και βρίσκουν και χορηγούς. Εύχομαι να μην σβήσει ποτέ αυτό το έθιμο. Ελπίζουμε, εμάς αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό έχουμε και τα σωματεία, για όσο μπορούμε. Και μακάρι για μένα να είναι και άλλα σωματεία, να υπάρχει και ανταγωνισμός. Όλοι να μαζεύονται και να τρέχουν. Εμείς, αν δεν είμαστε μαζί για τα πέντε σωματεία, δεν θα γινότανε. Μία χρονιά, να φανταστείτε, το 2004, όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμασταν τότε 6 τα σωματεία. Κάναμε μία τα σωματεία, επειδή ο Δήμος δεν έβαζε σοκολάτες, κάναμε μία αποχή. Δυστυχώς το ένα σωματείο πέταξε. Και αυτό είναι ζημιά για μας. Γιατί είχαμε σοκολάτα και τη δείχναμε. Μάλιστα, δεν θυμάμαι αν είσαστε συνέδριοι, μπορεί και να είσαστε. Γιατί δείξαμε τι σοκολάτε είχαμε. Αυτό το θέμα πρέπει να το δούνε. Αν δείτε το σοκολάτο από κοντά, τι θα πει όλοι μαζί για την Πάτρα. Τι να κάνουμε τι σοκολάτε που πουλάμε. Έτσι θα κλείσουμε. Όλοι μαζί για την Πάτρα. Όλοι μαζί για την Πάτρα. Δεν γίνεται αλλιώ. Τα τσακώνουν τα σωματεία, λέει, ξέρει, είναι 7 σωματεία, δεν βγάζουμε. Βεβαίω είναι 7. Αλλά τα 7 σωματεία πώ λειτουργούν. Έχουν αφημί, είναι εγκεκριμένα, υπάρχει άδεια από την εφορία. Γιατί ο καθένα άλλο παρουσίασε ένα σωματείο και έλεγε στη σύσκεψη που πήγαμε στο Δήμο. Ξέρετε, λέει, εγώ είμαι πρόεδρο. Μόλι άλλαζαν τα πράγματα, λέει, τι βάζετε κλπ. Μετά από 10 μέρε, όταν άλλο, εγώ είμαι πρόεδρο. Δεν βγάζαμε άκρηρα μου και γι' αυτό είναι το θέμα. Και λέω, παιδιά, δεν μπορεί να φέρετε ένα χαρτί, απλό είναι. Πα στην εφορία και λε: ποιο είναι δηλωμένο πρόεδρο, να ξέρουμε τα πράγματα. Όλα ωραία. Όπω και στην εταιρεία. Για να πα να διαπραγματευτεί ή να σου κάνει η εταιρεία οτιδήποτε, σου ζητάει ένα αφημί. Δεν γίνεται. Τα ξέρετε. Εύχομαι γλυκές πορείες. Να είστε καλά και όλοι να βοηθήσουμε και ειδικά εμείς σας ευχαριστούμε γιατί βοηθάτε. Να είστε καλά. Αυτά τα βλέπουν ο κόσμος και τα αναγνωρίζει και το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι δυνατόν τώρα τις ιδέες που έχουν κάνει άλλοι και έχουν δουλέψει παλιά και έχουν βάλει και χρήματα πολλά από την τσέπη τους να το χάσουμε το έθιμο γιατί δεν προσπαθούμε. Θέλει προσπάθεια. Δεν χάνετε το έθιμο. Πάντρα στο προσκήνιο, κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Τους σοκολατορίχτες θα τους βρείτε φυσικά στους δρόμους της Πάτρας τις ημέρες του Πατρινού Καρναβαλιού. Να είστε εκεί για να πιάσετε κι εσείς μια σοκολάτα και να την κρατήσετε μέχρι την επόμενη χρονιά. Έτσι, για το γούρι και για το καλό. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Ξεκινάμε από ένα ελαφρύ σακουλάτο. Αυτό λοιπόν, προσέξτε το σακουλάτο, το οποίο πάει και στο μπαλκόνι, το ανοίγουμε και το κάνουμε υπό μορφή βεντάλιας. Γίνεται βενταλάτο έτσι. Δεν το πέτυχα καλά, δεν πειράζει. Αυτό είναι το τεσάρι. Εδώ έχει 4 κομμάτια. Πώς το ανοίγουμε, πάλι μπορούμε με το ίδιο σύστημα. Το ανοίγουμε, το τραβάμε λιγάκι και πάει. Να το βενταλάτο όλο. Βλέπετε πώς φεύγει. Άλλο. Αυτό είναι πάλι σακουλάτο. Αυτό είναι μικρό και πάει και ψηλά. Κοιτάξτε τι ωραίο πάει ψηλά. Άρα ικανοποιούμε και τις ανάγκες του μπαλκονιού. Και αυτό είναι το σύστημα πάλι με το κουτί. Είναι πεντάρι, έχει 5 κομμάτια μέσα, πάει όπου θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ωραίο κουτάτο. Αυτό βέβαια το κουτάτο, προσέξτε, το ανοίγουμε ελαφρά, πολύ ελαφρά. Και τι κάνουμε τώρα σιγά σιγά. Αν κάποιον τώρα τον έχουμε άχτη, του το κάνουμε, προσέξτε, πεταλάτο. Δηλαδή, παίρνω 5 κομμάτια και το λέω κατευθείαν. Βέβαια απαγορεύεται αυτό, τον έχεις άχτη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα συστήματα. Μπορώ να το κάνω διπλό βενταλάτο. Δηλαδή παίρνω. Είναι το διπλό βενταλάτο το πεντάρι. 5 κομμάτια εδώ και 5 από εδώ. Προσέξτε το. Και τα δύο χέρια. Και συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Είναι μεγάλο. Σακουλάτο μεγάλο. Λοιπόν, τι κάνουμε. Το ανοίγουμε. Πάλι όλο μαζί. Μην φοβόσαστε. Δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν διάφορα είδη. Παίρνω 2-3-4 σοκολάτες. Μπορώ να το κάνω με τον ένα χέρι, γιατί ξέρετε στο άρμα πάνω υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω το ένα χέρι και τα ρίχνω και τα 4. Μπορώ να κάνω και το άλλο. 2 και 2, να μην κουράζουμε πολύ. Διπλό πενταλάτο. Δηλαδή το διάρι. 2 και 2 σοκολάτες και πετάγονται.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο σύστημα, το οποίο το λέμε χουφταλάτο. Τι θα πει χουφταλάτο? Το ανοίγω αυτό, το παίρνω και το πετάω σε σύστημα, ωραίο, χούφτας. Όλη η χούφτα μαζί. Βλέπετε τι γίνεται, προσέξτε τώρα. Πάμε να δούμε και άλλες διαφοροποιήσεις. Αυτό είναι μια άλλη μορφή σοκολάτας, την οποία θα πρέπει να την ανοίξω αν θέλει να πεταχτεί. Αυτό προσέξτε, πάει μπαλκόνι και λέω πάει μπαλκόνι, γιατί στο μπαλκόνι είναι τουλάχιστον 30 άτομα πάνω. Και κοιτάξτε τι ωραία συγχώρεται εδώ πέρα, όπως είναι ο χώρος, ας πούμε ότι ήταν εδώ μπαλκόνι, κοιτάξτε που πάει. Το βλέπετε, και έπεσε στο μπαλκόνι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλα είδη σοκολάτας, ελαβριά, ελαβριά. Τώρα να κάνουμε το τριάρι. Παίρνω τρία κομμάτια από τη μία και τρία από την άλλη, διπλό. Το τριάρι το διπλό. Αυτή η σοκολάτα μπορεί να γίνει και χεράτη. Δηλαδή όταν έχουμε στο παιδικό καρναβάλι, έχουμε μικρά παιδάκια, μπορούμε να το δίνουμε και στο χέρι. Ελαφρά ή έρχεται, στο φέρνει ο γονέας, η μάνα, ο πατέρας και σου το δείχνει, πάρε, του λες ένα. Πάρε. Τώρα αν έχουμε πολύ κόσμο, προσέξτε, όταν έχουμε πολύ κόσμο και είναι απάνω μια ομάδα 50-100 άτομα, τι τους κάνεις, το παίρνεις το κουτί, το ανοίγεις έτσι και το πετάς και φεύγει όλο μαζί και εκεί να γίνεται, να δείτε τι μάχη γίνεται, για να μην πιάσει. Τώρα, δύο τελευταία για να κλείσουμε, έχουμε ένα κουτί, αυτό το κουτί. Βάζω πέντε κομμάτια πάνω, σοκολάτα 6, και πάλι για να μην πιάσουν όλοι, να μην δίνουμε και να μην είναι κοντά, πάλι το πετάω και φεύγει η σοκολάτα. Και είναι αυτά είναι τα δυνατότερα. Άλλο πάλι σύστημα γκοφρετάτο. Αυτό, γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε διάφορο είδο σοκολάτες, μπάρες, από όλα τα είδη. Λοιπόν, αυτό πάλι με τον ίδιο τρόπο. Το σπάμε και από εκεί και πέρα μπορούμε σε καρναβάλι παιδιών μία-μία. Μία-μία αυτή, αυτό είναι το καλύτερο να μπορούν να πετάμε και κοντά. Κοντά όμως προσοχή, όχι στο άρμα, γιατί είναι επικίνδυνο να γίνει ατύχημα. Από το άρμα μακριά. Στο άρμα κοντά, μόνο αν θα δώσει κανένα παιδάκι, είναι ό,τι πείτε αυτό για το παιδικό. Το βλέπετε. Και βέβαια με το ίδιο σύστημα το παίρνει και το κάνει και βεντάλαθο. Βλέπετε τι γίνεται. Πάρα πολλούς τρόπους και εξαρτάται από το βάρος. Φερρυπίν, αυτό μπορεί να φτάσει, το βάρος αυτό μπορεί να φτάσει σε ένα μπαλκόνι του ύψους του δευτέρου ορόφου. Είναι και αρκετά ψηλά. Και ικανοποιούνται, έχει 5 κομμάτια μέσα και εδώ ικανοποιούνται. Βέβαια το ωραιότερο σύστημα, άμα έχεις κανέναν άκτη, είναι το καπελάτο. Πάμε για ένα καπελάτο για το καλό. Καπελάτο, λάτο, ωραίο, να είμαστε καλά. Αυτό ήτανε. Και του χρόνου.